Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη. Γεια σας. Από ό,τι φαίνεται όλα μια χαρά με τον Λεωνίδα Λεωνίδου. Ναι, ο Λεωνίδας είναι πάρα πολύ καλά. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η έκρηξη σημειώθηκε 2-3 λεπτά μετά τον τραυματισμό του. Ρωτήθηκε αν είδε τι συμβαίνει την ώρα. Αντελήφθηκε, είπε έναν πανικό. Δεν είχε δει τραυματίες ή άλλους νεκρούς, γιατί απλά τους μετέφεραν από το σημείο εκείνο που σε ένα πιο ασφαλές σημείο, σε ένα πάρκο. Μάλιστα μας είπε ότι η έκρηξη έγινε τη στιγμή που του απέλυμαν το αναπνευστικό μετάλλιο συμμετοχής. Α, την ώρα της απονομής, μάλιστα. Μάλιστα. Έγινε αυτή η έκρηξη, είναι καλά ο Λεωνίδας. Ναι, είναι πάρα πολύ καλά, μόνο που του χάλασε το όνειρό του. Ο Λεωνίδας στην ουσία είναι αυτή του Γαζιπή, αλλά είναι βασικά ένας ερασιτέχνης δρομέας από αυτούς που αρέσκονται να τρέχουν σε μεγάλους αγώνες ελεύθερης συμμετοχής. Είχε τρέξει στο Λονδίνο, είχε τρέξει στη Νέα Υόρκη και ήταν το όνειρο του να τρέξει στην Βοστόνη, όπου για μας έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω της νίκης του Στέλιου Κυριακίδη παλιά, και δυστυχώς είχε άσχημη εμπειρία. Μάλιστα, όλα καλά, άσχημη εμπειρία. Φαντάζομαι επιστρέφει τις επόμενες μέρες και στην Κύπρο. Ναι, βεβαίως. Ναι. Μάλιστα, όλα καλά με τον Λεωνίδα Λεωνίδου. Ευτυχώς όλα καλά, ασφαλής και εντάξει. Μάλιστα. Να είστε καλά κύριε Μιχαλή.